ευρώ απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα σας, Sony Carina, κατηγορία Development, Ανατόλια Jazz με Tigers. Tigers με τα γνωστά μπλε γαλάζια, η Ανατόλια με τα γνωστά μοβ άσπρα, λίγο παραλλαγή Los Angeles Lakers. Και περιμένουμε. 4. Περιμένουμε λίγο. Τι περιμένουμε? Πάμε λίγο να ζεσταθούμε. Το τζάμπολ για τους Ανατόλια Τζαζ, Δωρίς Εφρεμίδης, Εφηλεύτη, Φράσος Οδοτίδης, Γιώργος Μπατής, Αντώνης Αλεξιάδης, Γιάννης Βαφιάδης, Παρισάκης Νίκος, Χατζη Εμμανουήλ, Ντοκ Δημήτρης και Σάββας Αλεξιάδης. Για τους Τάγκερς, Ηλιάδης, Λαζαρίδης, Ζαχαρίας, Μητανίδης, Χαλίλης, Παπατζάνης, Χαριτζάνης και Ψο Ρακλίδης. Δεν τον βλέπω ακόμα, τώρα ήρθε. Λοιπόν, μας μίλησαν ο Αργύρης Μαγκόπουλος και ο Τέο Φρεμίδης. Μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις στις αντίστοιχες σελίδες των διοργανώσεων του Μπασκετάκη, το οποίο παίρνει άριστα στην οργάνωσή του και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε. YouTube, social media, δηλώσεις, site, διαγωνισμοί και etc. etc. 9 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Ο Δοντίδης θέλει να φύγει στον εφηδιασμό με τα γλωστά του ζωγκλερικά. Παλεύει. Αφράσει όμως το rebound. Γρήγορο ρυθμό προβλέπω. Σεζόν και οι δύο ομάδες αυτός για να μειώσουν την κούραση. Τι καλά κάνουν, μιας και δεν είναι πολύ και σήμερα. 8 και 7 βλέπω, 8 και 8 μάλλον. Υπάρχει το πρώτο φαουλ. Πολλές για τους Ανατόλια που είχαμε 0-2. Το πρώτο καλάθι ήταν από το Λαζαρίδη. Δύο ομάδες, old school και οι δύο. Σίγουρα θα καταφύγουν στις βασικές αρχές του μπάσκετ. Όχι πολύ κούραση, χρειάζεται. Άστρος ο Μπατής. Βολές. Επίσης ξανά οι Tigers, οι οποίοι κυκλοφορούν καλά την μπάλα. Άστοχο το shoot rebound από τον Μπατή. Και ο Μπατή θα δώσει τον Γιάννη Βαφιάδη. Δεν βρίσκουν σκόρη Ανατόλιανς ακόμα, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 7,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Ωραία συνεργασία εδώ και καλάθι, ωραία κίνηση από τον παίχτη με το νούμερο 12, τον Ηλιάδη. Εδώ υπάρχει σωστά παράβαση, 0-4. Στον τρίτο πόντο, να δω, θα πάρει ο Δοντίδης, ο οποίος θα φύγει σφαίρα στον εφηδιασμό. Δύσκολη προσπάθεια, δεν έχει πρόβλημα να πετύχει το καλάθι, να πάρει και το φάουλ.
πρώτη ουσιαστικά σχετική δραστηριότητα για τους Ανατολιάν, που μειώνουν σε 2-4. Δεύτερο το 2. Αστοχή στην βολή όμως. 2-4 το σκορ. Ζαχαρίας με τα γνωστά του γυαλιά. Σήμερα θα έχει και αντίπαλο τον Doc από τους Ανατόλια, μιας και αυτός φοράει. Λέει εδώ ωραία συνεργασία και καλά πέφτει. Ο κύριος Χατζημανούλης Δημήτρη, ο οποίος προφερμένεται. 4-4. Αντιδρούν οι Ανατόλια Τζαζ. Σεζόν και οι δύο ομάδες με αλλοκαλύψεις. Μικρού ρόστερ γάρ. Προσοχή. Εδώ θα πάρει το σούτο Μητανίδης, αλλά θα είναι άστοχος. Ξανά σε καλή κυκλοφορία της μπάλας και καλά πέρα. Από τον Παρεξάκη πήρε την μπάλα στον ζωγραφιστό και με ένα ωραίο τρόπο πρότεινε να προστοχίσει. Μεϊτάν. Άξι, δύο παίκτες ζήτησαν, συγγνώμη. Σάμπα τις τεχνικές ποινές που πήρανε. Πέρασε και ο Τσορακλίδης με το νούμερο 13 να δώσει ύψος στο τάγκερ. Ξανά, από την μπάλα είναι για την Ανατόλια. Λοιπόν, 5 λεπτά κυκλοφορίας και παιχνιδιού, 6, 4 μπροστά η Ανατόλια. Νέο goal foul από τον Ποδοτήδη, ο οποίος δημιουργεί ρήγματα. Αντέδρασαν άμεσα η Ανατόλια στην επιθετική εικόνα των Tigers. 0-4 έγινε τώρα 8-4. Άστοχος στη βολή. Μπάλα για τους Tigers, οι οποίοι θέλουν να βρουν σκορ ύστερα από ώρα. Και το κάνουν. 8-7. Οι δύο ομάδες σίγουρα είναι πολύ πασχετικές. Μπορεί να μην είναι πολύ νέοι παίκτες, αλλά δες τα κορδόνια του ένας παίκτης. Παίζουμε. Καλάθι. Είναι 10-7. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά, αλλά εδώ η Ανατολή θέλει να φύγει στον διασμό με το πατή, ο οποίος δυσκολεύεται. Goal foul. Yeah.
καινούργιος. Και μία βολή. Νομίζω είναι το goal foul που παίρνουν οι Ανατόλες και εξού και τα 5 foul. Αλλά... 13-7. Προηγήθηκα με 0-4. Τα κέντρα που λένε αντέδρασαν σε ζωνή. Ωραία, προσθέτω τον Νικολαίδη. Πέρασαν και αλλαγές για τους Ανατόλια Τζαζ. Σαμπ και Εφρεμίδης. Ανά ο Μπαζούς εξέχεσε την μπάλα, δεν πάρει ξανά για την Ανατόλια. Μόλις 4,8 θα πάρει ο Πατή στην μπάλα και θα εστοχίσει. Καλό play από τους Ανατόλιανς εδώ, οι οποίοι έκαναν το σκορ 15-7. Εκεί χωρίς τον μπάσκετ θέλει απλά οξυδέρκεια για να μπορέσουν οι ομάδες στον χρόνο που τους απομένει να επιτεθούν. Φεμίδης εδώ θα πάρει την μπάλα, αλλά θα προτιμήσει τον Θράσο Οδοντίδη, ο οποίος με ανάποδο χέρι ήθελε να σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και με ανοιχτή έτσι τόνωση. Τάγκες οι οποίοι εδώ βρίσκουν σκορ. Θυμίζω η Ιδιάζηλο Λαζαρίδης, Ζαχαρίας, Μητανίδης, Χαλίλης, Τουρακλίνης, Λαπαζάνης και Χαριζάνης. Νέο καλάθι, 17-9. Αλλοκαλύψεις καλύπτουν την Ανατόλια Τζαζ, αλλά οι Τάγκες έχουν 3 δεύτερα, θα πρέπει να κάνει κάποιο fade away shoot εδώ ο Τερακλής. Δύσκολη προσπάθεια, άφηση, προλάβω το χρόνο. Δεν υπάρχει φάουλ, εδώ δεν δόθηκε κάτι. Θα έχουμε λίγο κάμερα, τι καλάθι. Για τους Ανατόλια Τζαζ, οι οποίοι μπήκαν μετά το 2 λεπτό που ήταν ολοκληρωμένοι, έχουμε βάλει διαφορά 10 ποντών. Έχει μέλλον όμως ακόμα το παιχνίδι. Παριζάνη με την μπάλα, ωραία κίνηση, αλλά θα παρέμβει το παιχνίδι. Πρέπει ο Βαφιάδης. Δίδες με την μπάλα, Βαφιάδης, θα πούμε το τελευταίο λεπτό. Της πρώτης περιόδου. Κάνεις και κανένα αυτάκι. Μπάλα για τους Τζαζ, οι οποίοι δεν παίξαν καλή άμυνα. Ομάδα η οποία προσαρμόζεται. Πολλές φορές ο Ρακλήρης βγαίνει πολύ ψηλά. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Tigers, οπότε είναι πολλές. Μπορείς να μην μας μπερδέψεις, παρακαλώ. Λοιπόν, Πατής πρώτη βολή. Το μάτς του Tyson έγινε, να ξέρεις. Πες εγώ.
λοιπόν. Λοιπόν, 34,3 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Οι Τάγιες θέλουν να μειώσουν, το κάνουν 21-10. Τζάζι, οι οποίοι προηγούνται μετά από το 0-4-21-11, 34,3 δεύτερα. Πατής Παπιάδης. Αλεξιάδης, Θεός, Παριστάκης. Συνάωστε και εδώ, πάμε όμως ξανά. Η Ανατόλια σκέψη, πάμε σε μια επίθεση. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το δεκάλεπτο. Θα μείνει δεύτερα και για τους Τάγιες, 9,1-2. Πατής, δύσκολη προσπάθεια, αυτό κύριε πάλι. Τώρα Τάγιες έχουν χρόνο, αλλά θα κάνει λάθος. Θα πετάξει την πόλη. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου, 21-11, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, αφού συζητήσαμε λίγο και για Martial Arts, εδώ πέρα, τώρα ξεκινάμε και το μπάσκετ, μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο, 21-11 μπροστά. Η Ανατόλια Jazz. Σε ζώνη και οι Tigers, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν. Ανατόλια Τζάζ, η οποία εδώ δυσκολεύονται, πέρασε και ο Τζάζ Επανουήλ στο Παγκέι, τώρα που έκανα 20 άλλο το ζέσταμα. Λοιπόν, χρειάζεται, προσωπικά θαυμάζω αυτούς που κάνουν τόσο καλές διατάσεις για να είναι έτοιμοι για να αθληθούν. Είναι και αυτό μια μαεστρία, να προστατεύει το σώμα σου. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ πέρα, Ζαχαρίας με ταμπλό. Δύσκολο καλάθι. 21-14, ακόμα 9 λεπτά και 20 δεύτερα για το ημίχρονο. Ο Δοντίδης πάει, ξεχύνεται στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέχασε να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά, οι Ανατόλιας διατηρούν το προβάδισμα στην Πέμπτη. Τσορακίδης παίρνει μπάλα ψηλά, προσπαθεί και θα το χειριστεί ξανά όμως μπάλα για τους Τάγιες. Που είναι όμως αναποτελεσματική. Δεύτερη μία σταθεί τον Ντοκ Χατζημανουήλ. Ξανά την μπάλα εδώ πέρα. Καλή κυκλοφορία και για τους Ζαζ Καμπάου και καλά. Μπάζερ Βίτερ Φλότερ, όπως θέλετε πέστε τον. Στη λήξη, διάβασε ωραία την κίνηση. Και δίνει αέρα 9 πόντων στην ομάδα του. Άστοχος όμως τη βολή. Ο Χαλίδης πήγε να κάνει εκεί πέρα. Μπάλα είναι για τον Ζαχαρία, ο οποίος εδώ θα στοχίσει. Πάω το όμως από το Τζορακλήδη, είναι άστοχο. Θέλει να τρέξει η ομάδα του Τζαζ, κλείνονται. Πρέπει να περάσουν το κέντρο. Έκανα λάθος. Κάνω την προσπάθειά του να. Διαστούν. Ζων και οι δύο ομάδες, καλή κυκλοφορία εδώ πέρα, Χαριζάνης. Είναι ωραία την baseline. Αλλά δεν θα εμπλουτιστεί. Ο πιο νέος παίκτης νομίζω από αυτούς που αγωνίζονται.
Αλλά για ποιον δεν έχω καταλαβεί. Μπάλα είναι για τους Λαγιές. Τουραγκρίδη, Νάτο, Χαριζάνιες. Πάρτε σύντα τα 5 λεπτά είναι άτομο. 7 λεπτά για το ημίχρονο. Το σκορ είναι 23-14. Μπατίστα δει τον Χατζη Εμμανουήλ, θα ξαναπάρει την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος, θα γίνει λάθος. Ωραία κίνηση εδώ πέρα και τελειώνει. Όχι, εδώ, έχεις έχουν χάσει πολλά. Καλάθια. Πάω, πιο πολλά. Τρία-δεκατέσσερα. Το Αγγλίδης είναι μαλωμένος με τον Καλάθι σήμερα. Α, κάποιος είναι θα πει. Ότι είναι καλός παίχτης. Και δύσκολα να το μετωπίζει ότι θα πάρει την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Πρώτος πόντος, 23-15, 6-35 για τη λήξη της αναμέτρησης στην πρώτη δεύτερη περίοδο. Για να δούμε βγάζει ότι σε παίρνουν με 14. Στον τρίτο πόντον από τον Μητανίδη θα το σπάξει. Από την Λέγη Πασκιακό. Ο οποίος παίρνει συχνά σουτ. Έχει το σύγκριο. Έπειδε εκεί την κοινότητα. Και εννοείται ότι όταν αρχίσει να σου πρέπει να πιστεύεις παραπάνω στον εαυτό σου και να το ξαναδοκιμάσεις. Μπάλα, είναι κάποιος μη θα πει. 29-18, 5 λεπτά για το μικρονό. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ζαχαρίας κακό σου. Η Ανατολία Τζαζ, η οποία είναι κυρίως ομάδα που δεν τρέχει. Πάει σε θέση που θέσει εδώ, κάνει λάθος όμως. Και ο Τσορακλήδης θα κάνει την επαναφορά του Λιγαθένου Χαριζάνης. Πέρασε και ο Τόνι Χόρνη, ο λεγόμενος αρτιάρτα παιδί. Βοηθιά, μπράβο, 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 λένε οι Τζαζ, περιμένει ο Δοντίδης. Δεν τον αφήνουν να μπει. Κοινός έφαγε άκυρο. Σε πολεμούνε να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε και μόνο θα βάλουμε τους παίκτες. Ζωντανή διαδικασία το μπασκετάκι.
σουτ. Νέο καλάθι από τον Μητανίδη, ο οποίος έχει πάρει φωτιά. 5-4 πόντι και 29-20. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, θα υπάρχει φάουλ και ωραίο τελείωμα από τον Σάβα Αλεξιάδη. Ανάσα για την ομάδα των Τζαζ, μιας και είδαν η διαφορά από τους 9. Λέμε τώρα, μιας και είναι ξανά τους 12. 32-20. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι, στον άμεσο δύο καλές ομάδες, old school. Σε ζώνη Τζαζ, αλλά εδώ σπάσαν ωραία την ζώνη. Ένα καλό όμως το σώμα Χαριτζάνη. Παρ' όλα αυτά όμως ο σχηματισμός που εξελίχθηκε ήταν καλός. Τώρα ο Μπατίστα θα φυλάξει την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα. Κάνει και ένα σπάσιμο, αλλά θα είναι ευτυχώς. Στρεφεί ο Δοντίδης, ανάσης για τον Ρόκος Παρέας, τον Δημήτρη Χάντζη Εμμανουήλ. Πασχίσει επί χάρτου για τις δύο ομάδες, ο Χαριζανής. Κάνει ωραίες προσποίησεις, δεν βιάζεται, βλέπει τη γωνία των Μητανίδη. Προσαρμογές στη ζώνη των Τζαζ. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας εδώ για τους Τάγιες, αλλά κακώς θα είναι. Ο Βιάντης προστατεύει ωραία την μπάλα μετά το ριμπάουτ. Ο Βοτίδης, ξανά μέχρι μέσα. Μπάλα ξανά για τους... Πάω από τα χέρια του, θα κερδίζεται ο Φερνιδής, κάνει λίγο την ιστορία του. Μα δεν είναι 32-20. Αναφορά για τους Ανατόλια Τζα. Πάω από τους Ορακλήδη, θέλω να τρέξουν οι Tigers. Ωραίο κόψιμο από τον Ορακλήδη. 32-22. Πάτη θα πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Τα 4-22, ξανά για τους Ανατόλια και έχουμε τα ημάτια δύο ομάδες που λέγουν και πάνε μαζί. Λοιπόν, τέλος το time out. Ωραίο κόψιμο τον Οδοντίδη, ωραία πάση του Βαθιάδη και καλάθι. Γενικά οι Ανατόλια Τζαζ παίζουν πολύ οργανωμένο μπάσκετ με κοψίματα, με πάσες και αλληλοκαλύψεις στην Νάκα. Είναι όμως και η Τάγκης με πολύ καλά την μπάλα, το πολύ καλή. Ο Σούτσο να κλείσει την μπάλα, πήρε μέσα, να μακάρει το Σούτ, είναι ο ριμπάουτ. Λαϊδής, 36-22, μάχη για τον Πάο, που θα πάρει την μπάλα, αλλά θα κάνει το κάτι παραπάνω και θα τη χάσει. Καλή ανάγκη από Χαριζάνη εδώ πέρα, κάλυψε σωστά τον αντίπαλό του. Τον οδήγησε στο λάθος. Χαριζάνης στο Νικολαίδη έχουν κολλήσει επιθετικά οι Τάγκες, κάνουμε 14 εδώ, κάνουν λάθος. Πρέπει λίγο να το
1 και 20 για το ημίχρονο. Ημέρας, αλλά όταν βγαίνουν οι καλύτερες προϋποθέσεις, σαφώς είναι περισσότερες πιθανότητες να είναι εύστοχο και εδώ επιβεβαιώθηκε αυτός ακριβώς ο κανόνας. 19-22 ξεφεύγουν. Ζάζα, αλλά εδώ Νικολαίδης, παλιά το τεχνικό σκηνό, απαντάει και κατεβάζει διαφορά πριν λήξει το πρώτο ημιχρονό. 39-25. Βέβαια, από όλες αυτές θα πάνε να κάνουν την τελευταία επίθεση, μια και έχουν 9-14 η Ανατολία Τζαζ, 39-25. Τέο Εφεμίδη, πάρει το αριξάκι με 32. Καλή συνεργασία εδώ πέρα. Κακός ο Πόμος, να ζητάξει ωραία προσπίση. Να βάλει αυτά που δεν φέρνει, αλλά ωραία κίνηση. Έκανε τέλος ο μισθόνου, 39-25. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος, 39-25. Σε ζώνη πάντα η Τζαζ. Μετανίλης θα πάρει το τρίποντο, θα προσθέσει. 39-27 οι Τάκερς θέλουν να διατηρήσουν τις όποιες φίλες έχουμε. Σε 12 όμως η Τζαζ και εδώ πάνω θα πάρει ένα. Ο μπάλα αυτούς και θα εισαιτηθεί. Όταν είναι όπως αυτά. Το τριών πόρτο. Σαντάνια. Τζαζ, οι οποίοι διαφόρσαν καλά την μπάλα και... Ανοίξτε λίγο πίσω! Μετανίδη, θα δείτε τα χαρία. Ξανά. Θα στοχίσει, συγχωρείτε. Rebound από τον Βαφιάδη, θα προσαρμογεί στη ζώνη. Πάτει τρίποντο ο Βαφ και... Το βάλει. Το κενό και δεν δίστασε. Οστό και... Τρία για την λήξη. Τρεις λήξης για το. Τωρακλήδης, πετάνει λίγο. Θα το σκύψει ο Τωρακλήδης, θα ξαναπάρει την μπάλα κακό σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, εδώ μετάνει. Και ο Μπατής είναι πρισμένος, τα ξέρω, σίγουρα νοτάνε. Τάκη 30. Καλή άμυνα εδώ από τους Τάκες, θα διατηρήσουν και την κατοχή. Μαριζάνιες, βάζει την μπαλά, δεν θέλει να ανοίξει ένα διασμό στον Μπαπιά, δύσκολη προσπάθεια, σε καλή άμυνα εδώ.
περίοδο, μάτς με υψηλή ένταση. Κολαΐδη, θα παίξει καλέ από το δοκίδι. 10 δεύτερα για την ομάδα των Ταγκέρ. Ο Νάζος Τζαρακλίδης, δύσκολη προσπάθεια. Λάθος εδώ, και ο Μητάκης με βιασμό. Χαριζάνης, ωραίο τελείωμα. Ωραίο καλάθι ο Άντρης Τζιάβας που φάστηκε. Τώρα ρε. Και 37 για την εξαιρετική περίοδου. Η μπάλα για τους Τζαζ, ο οποίος τελειώνει ο χρόνος. Τι θα κάνει για να κάνει ένα αλλά Κόμπε Μπράιαν και Λεμπρόν Τζέιμς εδώ βαθμιάζει. Ωραίο τελείωμα το χαριτάκι και καλά πει. Τελειώνουν στις 12. Ταγκές εδώ θα παίξει και καλή άμυνα. Αλλά θα μείνει κατ' εκεί η δύο ομάδα. Αλλαγές για τους Τζαζ. Έχουνε αλλαγές και οι δύο ομάδες. Τρεις και τρεις. Οπότε έχουν παίξει και με λιγότερες ομάδες. Ταγκές όμως δείχνουν να είναι συγκεντρωμένοι. Ένα παίξει και πάνε στο 48-9. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Στο 48-39 εδώ θα διατηρήσουν την μπάλα οι Τζαζ. Οι Ράτζοι οι οποίοι ψάχνουν απάντηση, έχουν μείνει χαμηλά, έχουν και ένα σωρί και αν ευθυγήσουν εδώ Τάκης τότε είναι τα πράγματα δύσκολα. Υπάρχει φάουλ, το Ρακλής θέλει να δημιουργήσει ουσιαστικά ζημιά. Στους αντιπάλους με το ύψος του εκεί να ξαναπάρει την μπάλα. Ο Ρακλίδης από τα 5 μέτρα θα σκοράρει. 48-41. Να που το 14 έγινε 7. Θα το προσέξουν οι αγαπητοί. Και πίσω, τόσο σκοτωμένο σου από τον Σαβ. Μαριζάνη έχει δώσει όλη την ομάδα. Αλεξιά, κρατάει το σταθερό εδώ, γκρεμίζει πολύ δύσκολα. Θα δώσει την μπάλα, δεν βάζει και δύο ομάδες. Πάνω κάτω μπάλα, ο Βαγγίδης, δύσκολη προσπάθεια, ολοκλήρωση.
Φάουλ. Δύο βολές. Time out για τους Tigers σε λίγο και πάρουμε μαζί. Λοιπόν, λήξη time out, 41 βολές για τον Οδοντιβί. Οι Tigers πίεσαν, κατεβάσαμε διαφορά και πλέον εδώ θέλουν να πάνε από το κοντά. Στο Λαΐδη. Εδώ Χαριζάνης θα διατηρήσει την μπάλα, αλλά θα κλέψει η Ζάρ, που δεν καλά. Πατήσουμε την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Το κουσαρμένα. Πατής άστονος στην πρώτη βολή. Τελειώνει ο χρόνος, πολύ καλές άμυνες οι δύο ομάδες. Ο Λαΐδης θα λιωθεί, το καλή άμυνα. Πατήστε να πάει μέχρι μέσα. Ένα και 55. Το μείον 6 πλέον, έχουμε ντέρμπι. Δεν είναι ομάδα η Τάγκης που τα παρατάει. Πατήσει ξανά μέχρι μέσα, πάλι φάουλ εδώ. Διαδικό δύο φορές. Υπήρχε μία αντίδραση των Tigers για το αντιαθλητικό, αλλά εντάξει, νομίζω ότι σε καταρρυκό, θα σε πω ότι θα. Σκόρ είναι 50-43. Πατής εδώ θέλει να μην το δοθεί, αλλά οι Tigers είναι αφορμένοι, αυτό το έχουν εκμεταλλευτεί οι Tigers. Το σίγουρο ότι θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον κάτω από το δεκάλεπτο. Έχω ξαναπεί ότι οι δύο μας είναι καλές. Και θέλουν και νίκη με κάθε τρόπο. Κάποια σούτ των Tigers, εδώ ο Διάδης με Πάγκο, ο Εφρεμίδης Πύρη, τον Παούλ.
Το Διονύσης έχει συζητήσει εδώ με το καλό του πάρτι. Θα πάρει και το rebound και να αυτοκίσει. 1 και 16. Ένα λεπτό ακόμα για την τρίτη περίοδο. Το σύν 9 πάντα η... Πάντα η Τσάτς. 42-43. Αλλαγές για τους Tigers. Ανάσες για τον Βαφαζάνη. Ζαχαρίας, Μητανίνης, Αριζάνης, Τσορακλίδης και Ιλιάδης για τους Tigers. Βαρτής, Αλεξιάδης, Σάββας, Εφρεμίδη, Οδοντίδης και Αντώνης Αλεξιάδης. Τελευταία λεπτά του τρίτου περίοδου. Ωραία προσπάθεια από τον Οδοντίδη εδώ, ο οποίος έχει γύψει και έναν τρόπο για να σκοράρει αρκετά. Πάντα στους παίκτες στην επίδεση. Έχουν επίσης ωραία συνεργασία εδώ με τον Δίδη. Πάμε κάτω, βάλα 30 δεύτερα. 54-43. Όπως θα λήξει αυτή η περίοδος. Στα δεύτερα τώρα κλείνει στην καθή. Θα συμπέκει το αλλά η μπάλα είναι μια της Τζάζ. Λοιπόν, το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου ήταν 54-43. Περιμένουμε να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος. Λοιπόν, να δούμε πώς θα λήξει αυτό το παιχνίδι. Ωραία, 56-45.
Για δύο βλέπω να το μέτρησαν οι διευθυντές. Πατήσουμε την μπάλα. Τα βήματα και τα καθαρή. Η τάπα. Καταλαγή για τους Tigers. Μπάλα περνάει μέσα και καλά. Στους 13. Δεν πάρει φάουλ. Πάμε βαζάνι. Και δύο βολές. Στο μέτς ουσιαστικά. Δεύτερο να πει την έχουν πει πιο δυνατά στην τέταρτη περίοδο για να προστατεύουν το προβάδες μάτους. Θα πάρει και τον πάω. Κολούπισε την πάση. Δίνουν ότι όμως δεν έχουν γιατί. Όχι εδώ όμως υπάρχει κούραση. Θα ζητάξει παραλίγο να κάνει χειρότερο Ρακλήδης. Παντήσει να κατεβάσει και την μπάλα. Σε σχέδιο επίθεση η Τζατς. Δεν βιάζονται. Τζατς έχουν χρόνο. Σε ρόλο που ευχαριστού ο Παντής παλεύει. Έξι βρετά οχτώ. Πολύ καλά μακαρίσματα. Πολύ καλά το μπάσκετ. Το πέρα μου δίνεις. Έχει μια πτώση. Συγγνώμη κάτι. Θα είναι μια άσπρη. Υπάρχει time out. Έπεσε λίγο άτσαλα. Time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 6 και 26 για την προβλέψη αναμέτρησης. Το σκορ είναι 58-45. Πολύ δυνατό μπάσκετ με πολλές επαφές στα όρια του. Σε ζώνη η Ανατόλια Τζαζ, θα θέλω να τις πάσουν οι Τάγκερ, τελειώνει ο χρόνος. Χαριζάνει με το σπιτιά, θα κρυφτεί καθαρία, σε τριώ πόδο, ακό. Πέντε και 57. Οι Τζαζ έχουν να διαχειριστούν και μια διαφορά 13 πόντων. Μπάλα για το Χαριζάνη. Μα αν η Τάκη μπορεί να καλύψει μια διαφορά. Πρέπει κιόλας να σε γρήγορες επιθέσεις, οπότε αν δεν είναι επιτυχημένες τότε χάνουν τον χρόνο. Στην 13 δίνει ένα προβάδισμα. Τζαζ εδώ, μάχη για το ριμπάου. Μάριο Χαριζάνη. Πάρει φάου. Μπάλα για τους
τάγκες. 5 λεπτά ακριβώς για την λήξη του αγώνα. 58-45. Αρία δημιουργείται. Δεν πάει μέχρι μέσα. Ωραία προσπάθεια. Ωραία το λέω. 58-47. Όμως έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Ο Πατής θα κάνει λάθος. Τέσσερα και τριάντα. Δύσκολη προσπάθεια. Παραδέχεται ο Εφρεμίδης στο φαουλ. Πολλές, ελπίσαμε που θα κατέβει διαφορά κάτω από τους 10. Όχι. 58-48. Τα 8-49, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Νομίζω φάουλ ή μπάλα. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει κατοχή για το Τζαζ, οι οποίοι έχουν 8 δεύτερα. Επιτεχούμε. Καλή συνεργασία εδώ πέρα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Φάουλ του Ηρακλή πάνω στον Πατή. Είναι ο μόνος που πληρώνει το μεστέκο σου μαλάκες που πληρώνει, τους πρέπει να καταφέρεις. Εντάξει, κατά κάτω μέσα, μαλάκα. 4 λεπτά. Μπάλα για τον Τζαζ. Κακό σουτ. Συνέχεια είναι πάλι για τους Τάγκερς. Τζαζ πάντως κρατούν το προβάδισμα. Δύσκολο να το κερδίσει, σκληρό θα έλεγα. Τανίδης ο Τζοκόντων, άστοχο. 3 και 30. Ουδίνης θα πάει την μπάλα εκεί που δύσκολο να χάσει το σου. Ωραία, εμπόδιο, πάει το κρατή. 60-49. Αλλά βλέπω αποφασισμένους παίκτες, πολύ ψηλά ζώνη, τα
αλλαγές. Θα είναι εύκολο για τον Τζόνας Κοράδο, θα το δείξει, μετά θα κοπεί. Βάλανε για τους τάχες. Έπαιξαν καλή άμυνα. Είναι αποφασισμένοι οι τάχες, είναι καλή άμυνα και φάους πάρκι, έτσι τα 50. Και θα τελειώσει αυτό το μάτσο. Και σίγουρα είναι ο πάντως το σύνδεκα, δύσκολα καλύπτεται. Ο Ρακλήδης βγαίνει πολύ ψηλά να πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ ξεκάθαρα εδώ. Δύο βολές. Για τους Tiger, οι οποίοι τσούκου τσούκου ροκανίζουν τη διαφορά. Εύστοχη στην πρώτη. Έστω και στη δεύτερη. Εδώ παραλίγο να κοιτάξω. Πάμε φυσικά και σε μεγάλες επιθέσεις η Jazz. Τους είναι 8, ότι θα το εξασφαλίζει κάτι, αλλά θα κάνουν καλή διαχείριση χρόνου. Τα καλύτερα. Είναι ο πόντο από το Σαμ. Είναι άστοχο. Και να βιάσει και εδώ. Τα έχει θέλει να τρέξει, δεν βλέπουν τον χρόνο. 2 και 25 για τη λήξη της αμέτρησε εδώ ο Τσορακλής θα χάσει ένα τίποτο το οποίο σίγουρα θα στοιχίσει γιατί τα μείωνα στους 6. Βάζει εδώ ωραία συνεργασία. Του δύο πόντα να το πάρει σάκι, ας το πω. Βάζει ο Τσόν εδώ, Αλεξιάδης τρίποσε, αλλά έκανε την ίδια λάθος. Αλεξιάδης θέλει να τρέξει τις Tiger. Πάκι φάου, δύο πολλές. Δύο βολές για τους Tigers, οι οποίοι τσούκου τσούκου αν βάλουν τις βολές θα πάνε στους 6. Μέχρι ο Σκαρζάνης, ο οποίος ήρθε αργοβρεμένος, αλλά βοηθάει πολύ την ομάδα του. Άστοχο στη δεύτερη, μπάλα για τους Jazz. Πιέζουν με παγίδες οι Tigers, να βλέπει κάποια μπάλα. Σίτα 2.50. 1.20 για τη λήξη της αμέτρησης. Λίγο θα μπορούσε το τελευταίο λεπτό το δίκη θα εξελίξει. Σίτα 4.53. Παλεύουν για το καλύτερο, το δείξε εδώ, του κάνει βήματα. Αρία σου τριών πόντων, είναι άστοχο, θα πάρει ο Μεϊτανίδης. Εδώ λίγο ποδόσφαιρο. Οι Τζαζ νομίζω ότι έχουν δώσει τη νίκη. Τέσσερα Δευτέρα. 25. 64-53, δεν ξέρω αν θα γίνει επίδεση. Κοιτάει την μπάλα ο Παπιά. Δέκα ακόμα. 6 για την αναμέτρηση, τελειώνει το μάτς, πολύ δυνατό παιχνίδι, νικητές Jazz με 64-53, ευχαριστούμε που μείνατε.